Νόμος νούμερο 10. Κίνδυνος μόλυνσης. Απόφυγε τους δυστυχείς και τους άτυχους. Οι συναισθηματικές καταστάσεις είναι τόσο μεταδοτικές όσο και οι ασθένειες. Οι άτυχοι μερικές φορές έλκουν την ατυχία επάνω τους και θα την έλκουν και πάνω σου. Να διατηρείς σχέσεις μόνο με τους ευτυχισμένους και τους τυχερούς. Οι άτυχοι ανάμεσά μας που απέτυχαν εξαιτίας περιστάσεων που δεν μπορούσαν να ελέγξουν, αξίζουν όλη τη βοήθεια και τη συμπόνια που μπορούμε να προσφέρουμε. Ο νόμος αναφέρεται σε χαρακτήρες όπως η Λόλα Μοντέζ, που ελκύει τη δυστυχία και την ατυχία μέσα από τις καταστρεπτικές της πράξεις και την διαταρακτική επιρροή που ασκεί στους άλλους. Η Λόλα Μοντέζ αποφάσισε να κατακτήσει το βασιλιά Λουδοβίκο της Βαυαρίας. Την ημέρα όμως που είχε προγραμματιστεί η ακρόαση, άκουσε τον βασιλιά από τον προθάλαμο να λέει ότι ήταν πολύ απασχολημένος για να τη δει. Η Λόλα έσπρωξε τους φρουρούς και μπήκε μέσα στο δωμάτιο. Όμως το φόρεμά της πιάστηκε σε μία λόγχη και τα στήθη της εκτέθηκαν. Ο Λουδοβίκος της παραχώρησε την ακρόαση και στο τέλος είπε ότι τον είχε μαγέψει η ομορφιά της. Έφτασε στο σημείο να της κάνει το ένα δώρο μετά το άλλο και της αγόρασε και διαμέρισμα για να μείνει. Τελικά έγινε η ιερωμένη του. Η Λόλα όμως άρχισε να δείχνει τον πραγματικό της χαρακτήρα. Μια μέρα κάποιος ηλικιωμένος ύπευε μπροστά της σε αργό ρυθμό. Μην μπορώντας να τον προσπεράσει, άρχισε να τον μαστιγώνει ενώ γελούσε. Άλλη φορά είχε βγάλει το σκύλο της βόλτα χωρίς λουρί. Το σκυλί όρμησε και δάγκωνε ένα περαστικό. Αντί να τον βοηθήσει, άρχισε να τον μαστιγώνει και αυτόν. Αυτά και άλλα παρόμοια γεγονότα εξόργησαν το λαό της Βαυαρίας. Παρ' όλα αυτά, ο Λουδοβίκος την υπερασπιζόταν. Η συμπεριφορά της έγινε χειρότερη και άρχισε να ρίχνουν το φταίξιμο και στο Λουδοβίκο. Η άλλοτε ειρηνική Βαυαρία ήταν στα πρόθυρα ενός εμφυλίου πολέμου, με τους μισούς να υποστηρίζουν τον Λουδοβίκο και τους υπόλοιπους να ζητούν να φύγει η Λόλα και να παραιτηθεί ο βασιλιάς. Ο Λουδοβίκος, βλέποντας την κατάσταση στη χώρα, έδιωξε τη Λόλα και παραιτήθηκε λίγες μέρες αργότερα. Η Λόλα πήγε στην Αγγλία και αποφάσισε να κατακτήσει έναν αξιωματικό, τον George Hild, ο οποίος έπεσε στα δίκτυα της και οι δύο τους παντρεύτηκαν λίγους μήνες αργότερα. Μετά το γάμο όμως, οι αρχές ανακάλυψαν ότι η Λόλα ήταν ήδη παντρεμένη από μικρή ηλικία και για να αποφύγουν τη φυλακή με την κατηγορία της διγαμίας, ο Τζορτζ πλήρωσε υψηλό πρόστιμο και αναγκάστηκαν να μετακομίσουν στην Ισπανία. Η σχέση τους όμως ήταν ταραχώδης και πάνω σε έναν καυγά, η Λόλα χαράκουσε τον Τζορτζ. Εκείνος την άφησε μετά από αυτό και γύρισε στην Αγγλία, όπου και ανακάλυψε ότι είχε χάσει τη θέση του. Έζησε μέσα στη φτώχεια και πέθανε μετά από λίγους μήνες. Η Λόλα είχε τέτοια δύναμη χαρακτήρα που έκανε τους εραστές της σκλάβους της. Ένιωθαν μπερδεμένοι, αναστατωμένοι, αλλά και ταυτόχρονα πιο ζωντανοί. Ήθελαν να την βοηθήσουν, αλλά τα προβλήματά της ήταν τόσο βαθιά ριζωμένα που δεν μπορούσε να βοηθηθεί. Ήταν μια εσωτερική αστάθεια, μια επιθυμία για καταστροφή και αναστάτωση που εκπέμπεται προς τα έξω και έλκει τη δυστυχία. Το συμπέρασμα του νόμου λοιπόν είναι: όταν υποψιάζεσαι ότι βρίσκεσαι με κάποιον μολυσματικό χαρακτήρα, μη συζητάς, μην προσπαθείς να βοηθήσεις. Μην το συστήνεις στους φίλους σου, αλλιώς θα πιαστείς στα δίχτυα του. Απομακρύνσου τρέχοντας. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Πρώτον, οι άνθρωποι είμαστε εξαιρετικά ευάλωτοι στις αλλαγές των διαθέσεων, των συναισθημάτων, ακόμη και στον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται αυτοί με τους οποίους περνάμε τον περισσότερο χρόνο μας. Δεύτερον, οι μολυσματικοί τύποι συχνά παρουσιάζονται ως τα θύματα και γι' αυτό είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς από την αρχή ότι αυτοί ευθύνονται για τη δυστυχία τους. Αν συνεχίσεις όμως να κάνεις παρέα, θα μολυνθείς και μόλις το καταλάβεις, θα σπαταλήσεις πολύ χρόνο και ενέργεια για να απελευθερωθείς, καθώς θα σε κάνουν να νιώθεις συνεχώς ένοχο. Υπάρχουν τρία βήματα για να προστατευτείς, αλλά και για να εξελιχθείς. Πρώτον, η καραντίνα. Αλλά πώς μπορείς να δεις εξ αρχής ότι ο άλλος είναι μολυσματικός χαρακτήρας χωρίς να έρθεις σε επαφή μαζί του? Παρατήρησε την επίδραση που ασκεί στους άλλους ανθρώπους και όχι τα επιχειρήματα που προβάλλει για να δικαιολογήσει τα προβλήματά του. Τέτοιες ενδείξεις μπορεί να είναι ένα ταραχώδες παρελθόν ή μια μακριά σειρά από χαλασμένες σχέσεις. Δεύτερον, επέλεξε να κάνεις παρέα με άτομα που έλκουν την ευτυχία εξαιτίας της καλής τους διάθεσης, της εξυπνάδας τους και της έμφυτης προσαρμοστικότητάς τους. Όσο συναναστρέφεσαι μαζί τους, μοιράζεσαι την ευμερία που έλκουν. Οι θετικές ιδιότητες είναι μεταδοτικές. Επέλεξε να κάνεις παρέα με άτομα που κατέχουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα στοιχεία της προσωπικότητας που θες να αποκτήσεις κι εσύ. Με τον καιρό θα γίνεις ίδιος με τα άτομα αυτά. Ο Ναπολέοντας χρησιμοποίησε αυτή την τακτική. Ζήλευε τη συμπεριφορά του Ταλεράνδου, το πνεύμα και την ικανότητά του να σαγηνεύει τις γυναίκες. Έτσι τον κράτησε κοντά του όσο περισσότερο μπορούσε για να αποκτήσει την κουλτούρα του. Με τον καιρό, πολλά κατέργαστα στοιχεία του εξομαλύνθηκαν, γιατί συναναστρεφόταν συνεχώς με τον Ταλεράνδο.